Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Είσαστε ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση. Όπως κάθε μεσημέρι, έτσι και σήμερα εδώ, θα δούμε μαζί τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε και να παρακολουθήσουμε μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Διευκρινίζει για το φορολογικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, εξηγώντας παράλληλα τι σημαίνει ο όρος μαχητό τεκμήριο. Σύμφωνα με τον Υπουργό, υπάρχουν 9 σαφείς εξαιρέσεις από το μαχητό τεκμήριο, όπως εγκυμονούσες και πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Όπως δήλωσε, δεν θα ισχύει το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θέλουν να ελεγχθούν. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, είπε ότι όποιος θέλει μπορεί να αμφισβητήσει στην ΑΑΔΕ το τεκμήριο της διαβίωσης. Όπως πρόσθεσε, θα υπάρξει μείωση του τέλους επιδιδεύματος κατά 50% για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, είπε ο Υπουργός. Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο BBC επί Βρετανικού εδάφους με φόντο τα γλυπτά του Παρθενώνα ήταν η αφορμή για να ακυρώσει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ την προγραμματισμένη για αύριο συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο κτίριο της Downing Street στο Λονδίνο. Η ευθεία επισήμανση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι κλεμμένα και η ξεκάθαρη βολή μέσω της παρομοίωσης για την κλεμμένη Μόνα Λίζα ενόχλησαν σφόδρα τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Δημοσίευμα του Βρετανικού Independent ανέφερε ότι για το Λονδίνο δεν τίθεται θέμα επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα. Το βράδυ της Δευτέρας, λίγη ώρα πριν από τη συνάντηση των δύο πρωθυπουργών που είχε προγραμματιστεί εδώ και μία εβδομάδα, και ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντούσε τον αρχηγό των εργατικών της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ο Βρετανός πρέσβης στην Αθήνα, Μάθιου Λότζ, ενημέρωσε τη διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Άννα Μαρία Ελένη Μπούρα, ότι ο Ρίση Σούνακ έλαβε την απόφαση να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση πήρε η αποχή των συμβολογράφων μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, όπως ψηφίστηκε στην τελευταία συνέλευση του Συλλόγου. Την αποχή από τα καθήκοντά τους είχαν αποφασίσει από τις 20 Νοεμβρίου, αντιδρώντας τον τρόπο με τον οποίο προχωράει η ψηφιοποίηση των συμβολογραφικών πράξεων. Πλέον αποφάσισαν να συνεχίσουν την αποχή τους μέχρι τα μέση του Δεκεμβρίου, όταν και θα γίνει νέα συνέλευση για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματά τους. Στην ψηφοφορία αποφασίστηκε να συνεχιστεί η αποχή με 315 ψήφους υπέρ και 95 κατά. Νέο επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονται ανήλικοι σημειώθηκε αυτή τη φορά σε σχολείο στο Περιστέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας στο 3ο ΕΠΑΛ Περιστερίου και μάλιστα εν ώρα μαθήματος, όταν 3 15χρονοι και ένας 16χρονος εξωσχολικοί εισέβαλαν στο σχολείο και βρέθηκαν μέσα στη σχολική αίθουσα. Όταν έγιναν αντιληπτοί, ενημερώθηκε ο διευθυντής του σχολείου και τους ζήτησε να αποχωρήσουν. Οι ανήλικοι, αντί να τον ακούσουν και να φύγουν, άρχισαν να τον απειλούν και να τον βρίζουν, ενώ λίγο μετά ένας από τους 15χρονους κατάφερε να βγει από το σχολικό συγκρότημα και να τραπεί σε φυγή. Τόσο ο διευθυντής του σχολείου όσο και ο καθηγητής ζήτησαν την ποινική τους δίωξη με αποτέλεσμα τελικά οι ανήλικοι να συλληφθούν. Ωστόσο, με προφορική εισαγγελική εντολή, λίγες ώρες αργότερα φέθηκαν ελεύθεροι. Οι δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος κατηγορούνται για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και απειλή, ενώ ο τρίτος 15χρονος που κατάφερε και διέφυγε κατηγορείται για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, απειλή και εξύβριση. Για να δούμε τώρα τι γίνεται σε επίπεδο Θεσσαλίας, πάμε να καλωσορίσουμε και την Ιωάννα Μπουροπούλου και τον Βασίλη Μπαντίδη, εδώ και οι δύο, για να δούμε ποια θέματα σήμερα κυριαρχούν. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να πούμε καταρχάς, Βασίλη, μιας και σήμερα έχουμε Τρίτη 28 Νοεμβρίου και για την πόλη του Βόλου, για τη Μαγνησία, είναι μία μέρα σταθμός σχετικά με τα Χριστούγεννα. Έχουμε την φωταγώγηση της πόλης σήμερα, θα έχουμε όλα τα λαμπάκια να ανάβουν στην πόλη, να φωταγωγείται γιορτινά. Οπότε απομένουν λίγες ώρες. Μετράμε πλέον αντίστροφα για αυτή την κεντρική εκδήλωση, την οποία μάλιστα και ζωντανά θα μεταδώσουμε στις 7 το απόγευμα εδώ από την τηλεόραση του Άστρα.
Ακριβώς, η κλεψίδα θα λέγαμε μετρά αντίστροφα για το γεγονός θεσμό για την πόλη του Βόλου μια δεκαετία, όπως αναδείξαμε με το ρεπορτάζ τελευταίες ημέρες. Κάτι πολύ σημαντικό που έχει κάνει τον Βόλο να είναι πόλος έλξης τα τελευταία χρόνια και δικαιολογημένα και να γίνεται γνωστή η πόλη μας ακόμη περισσότερο σε ολόκληρη τη χώρα. Ένεκα των γεγονότων τα οποία λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο αυτή την περίοδο. Έτσι λοιπόν το απόγευμα θα έχουμε στις 7 την τελετή φωταγώγησης με τη σφραγίδα του Δήμου Βόλου και όλων των συντελεστών. Ένα γεγονός που πραγματικά θα σκορπίσει τα χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους. Έχουμε ανάγκη από τα φώτα στη ζωή μας και το χαμόγελο σε κάθε περίπτωση. Με την γνωστή τραγουδίστρια ερμηνεύτρια την Πέγκη Ζήνα αλλά και τον Γιώργο Κακοσέο που θα αποτελούσε ένα εκρηκτικό δίδυμο σε επίπεδο μουσικής σκηνής. Και αναμένεται να δώσει το παρόν πολλή κόσμο το απόγευμα στην παραλία του Βόλου για το γεγονός και θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Είναι όλα έτοιμα προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, όλα έτοιμα. Έχουν και γίνει και οι πρόβες. Σωστά. Έχουν γίνει και οι πρόβες. Θα σας ελπίσουμε ότι δεν θα τα χαλάσει ο καιρός, γιατί το πρωί ήταν λίγο. Φαίνεται ότι μας προσπερνάει πάντως η βροχή. Φαίνεται ότι καλά θα πάει και θα μπορέσει να γίνει αυτή η εκδήλωση που τόσος κόσμος την περιμένει. Είναι όλα έτοιμα, μας λένε από το Δήμο Βόλου και περιμένουμε τώρα τη στιγμή που θα ανέβουν στη σκηνή αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες και ο Δήμαρχος θα πατήσει το κουμπί για να ανάψουν παντού τα φώτα. Ακριβώς. Είχαμε, όπως σωστά το έθεσες, και τις πρόβες. Τις τελευταίες ημέρες και τις τελευταίες ώρες ο Δήμαρχος με τους συνεργάτες του ήταν εκεί, επί σκηνής, στα όσα έχουν στηθεί στην παραλία. Έκανε τον απαραίτητο έλεγχο. Όλα βαίνουν καλά, όλα βαίνουν ομαλά. Και να πούμε ότι έστειλε για μία ακόμη φορά το μήνυμα ότι ο Βόλος είναι μια περιοχή που μπορούν να την επισκεφθούν πάρα πολλοί επισκέπτες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και αυτό να το επισημάνουμε και εμείς με το ρεπορτάζ που έχουμε καταγράψει όλο αυτό το διάστημα. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το Βόλο, που σίγουρα θα αποτελέσει και φέτος πόλο έλξης για επισκέπτες από διάφορες περιοχές της χώρας αλλά και από το εξωτερικό. Καθότι, να σημειώσουμε, μπορείς να ανέβεις άνετα στο πύλιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο, αλλά και στην πόλη του Βόλου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε παρά τα διάφορα που ακούγονται. Το τελευταίο διάστημα είναι το σημαντικότερο. Έστειλε λοιπόν το μήνυμα ο Δήμαρχος του Βόλου και απίφθινε ένα κάλεσμα προς κάθε κατεύθυνση και επισήμανε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα αποκαταστάθηκαν, όλα βαίνουν καλώς, είναι ομαλά και ο Βόλος μπορεί να αποτελέσει έναν δημοφιλή προορισμό για ακόμη μια φορά η πόλη των αργών αυτών. Μάλιστα, ο Βόλος λοιπόν είναι συνώνυμο των Χριστουγέννων, λέει ο Δήμαρχος Βόλου και πάμε να τον ακούσουμε. Λοιπόν, θέλω, μαέστρο. Πού είναι η χορογραφία, να μου κάνεις το τελείωμα για να ανεβούν αυτά επάνω. Πρόβες έγιναν το τελευταίο διάστημα για τη μεγάλη εκδήλωση σήμερα το απόγευμα στην παραλία του Βόλου στις 7, το γεγονός θεσμό για την πόλη του Βόλου που κρατά μια δεκαετία. Η φωταγώγηση λοιπόν θα είναι σε λίγες ώρες γεγονός και θα σηματοδοτήσει την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην πόλη του Βόλου, που όχι απλώς έχει ανακάμψει, αλλά μπορεί να δεχθεί πάρα πολλούς επισκέπτες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο Βόλο αλλά και στο Πύλιο για να αποτελέσουν και φέτος δημοφιλή προορισμό παρά τα όσα δύσκολα πέρασε το πολεοδομικό συγκρότημα το Σεπτέμβριο. Ο Δήμαρχος πάντως του Βόλου, που τοποθετήθηκε και σε τηλεοπτικούς σταθμούς των Αθηνών, επισήμανε για την απόψενή μεγάλη βραδιά φωταγώγηση της πόλης του Βόλου ότι ο Βόλος στολίζεται από άκρη σε άκρη και αποτελεί συνώνυμο των Χριστουγέννων. Κάλεσε μάλιστα τους επισκέπτες να έρθουν στη Μαγνησία και να απολαύσουν τις ομορφιές της. Δουλεύουμε, αγαπάμε την πόλη μας και σήμερα είμαστε εδώ να γιορτάσουμε, να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, χαράς. Ο Βόλος επανήρθε σε σχέση με άλλες περιοχές, χωριά, πόλεις. Επανήρθε γιατί εμείς δουλέψαμε, προσφέραμε και αγαπάμε την πόλη μας. Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε χιλιάδες κόσμους, χιλιάδες επισκέπτες, όχι μόνο στις γιορτές, αλλά και όλα τα τριήμερα. Εδώ είμαστε. Και άμα δείτε έξω την πόλη, όχι αυτό που βλέπετε στα φώτα και στη λάμψη, πηγαίνετε όπου θέλετε. Να δείτε πώς είναι ο Βόλος. Επιστρέφει κάθε μέρα στην κανονικότητα και τα καταφέραμε. Ήταν ένα στοίχημα και ευχαριστώ τον Θεό που με έχει δυνατό και κατάφερα μαζί με τους συνεργάτες μου και φέραμε το Βόλο πραγματικά εκεί που ήταν πριν την καταστροφή. Γιατί πραγματικά ο κόσμος πόνεσε, έχασε περιουσίες, σπίτια, έκλαψε και γι' αυτό τον κόσμο είχαμε υποχρέωση να δουλέψουμε και να παρουσιάσουμε κάτι δυνατό. Γιατί είναι μια συζήτηση εν εξελίξη, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη, οπότε επιτρέπει. Επιτρέψτε μου να κρατήσω κάποια, αν θέλετε, επιδερμικά. Όχι μυστικοπάθεια, αλλά αυτό επιβάλλει μία συνάντηση επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να ολοκληρώσουν ένα deal. Δεν πάνε να λέτε ό,τι θέλετε εσείς.
ξύδι. Δεν έχετε εκεί κοντά κανένα σούπερ μάρκετ, άμα δεν σας αρέσει. Και ειδικά αυτός ο Περί, τι φοβερός τύπος είναι. Φιλιά πολλά, I love Όλος. Ελάτε να σας φιλοξενήσουμε, να χαρείτε τις ομορφιές του Πηλίου, της πόλης αυτής. Ναι, ναι, με όλους είμαι φίλος, αλλά πιο πολύ με εσάς είμαι. Είδαμε εικόνες, πήραμε μια γεύση από τις πρόβες τις χθεσινές, έτσι. Όλα έτοιμα λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση για τις 7 το απόγευμα. Και πρωταγωνιστικό ρόλο, μην ξεχνάμε, έχουν και πολύ βολιώτες καλλιτέχνες. Ναι, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, καλώς το λες Βάσο. Που θα κάνουν το θέαμα και το φετινό ξεχωριστό. Ακριβώς, όλο το επιτελείο και από το Δήμο Βόλους, ό,τι αφορά το μουσικό σχήμα, mm-hmm. θα δώσει και φέτος τον καλύτερο του αυτό, όπως έγινε και τις προηγούμενες χρονιές. Τώρα, Βασίλη, αυτή η φωταγώγηση γιορτινή γίνεται με φόντο τις πλημμύρες και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και όλα αυτά που προσπαθούμε σταδιακά mm-hmm. παντού στη Θεσσαλία να τα ξεπεράσουμε, να τα προσπεράσουμε, να τα αφήσουμε πίσω. Σχετικά με τις πλημμύρες τώρα, είχαμε κάποιες ανακοινώσεις. Ναι. Τι ακριβώς? Και είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Την ίδρυση λοιπόν φορέα διαχείρισης υδάτων στη Θεσσαλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και σαφέστατα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Τώρα, παράλληλα, να σταθούμε σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος συνέβησαν στην περιφέρεια Μαγνησίας, ενώ σε ποσό πρώτης εκτίμησης από τα αρμόδια κλιμάκια και τα κυβερνητικά, πρώτη έρχεται η περιφέρεια Λάρισας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την κακοκαιρία Ντάνιελ με τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που επέφερε, που επικράτησαν στην Ελλάδα με ιδιαίτερη ένταση κυρίως στη Θεσσαλία και Πελοπόννησο την περίοδο 5 με 8 Σεπτεμβρίου του 2023. Η σχετική λοιπόν έρευνα, στην οποία αναφερόμαστε, αναρτήθηκε παράλληλα στην ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος. Και όπως καταγράφεται, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η ζημία ήταν 7.426, το ύψος των οποίων εκτιμάται συνολικά σε 372 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Πάμε τώρα συνεχίζοντας, Ιωάννα, σε αυτό το σκηνικό, στο σκηνικό των καταστροφών. Πάμε να δούμε στη Λάρισα την παράσταση διαμαρτυρίας που είχαμε από τους αγρότες. Στον ΕΛΓΑ ζητούν συντομότερα να αποζημιωθούν, να πληρωθούν για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν ό,τι ζημιά έχει προκληθεί. Ακριβώς, πλήθος αγροτών συγκεντρώθηκε σήμερα έξω από τον ΕΛΓΑ, από το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ της Λάρισας. Ήταν άλλωστε κάτι που είχαν αναφέρει από την προηγούμενη εβδομάδα, μετά και την συνεδρίαση που είχαν με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, που είχαν πει ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τόσο κατά τόπους αλλά και τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, σήμερα εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων ολόκληρη Θεσσαλία συγκεντρώθηκαν έξω από τον ΕΛΓΑ, μετέφεραν τα αιτήματά τους, που δεν είναι άλλα από τις πρόσφατες καταστροφές που είχαν στις καλλιέργειές τους και στην παραγωγή τους, ενώ αναφέρθηκαν και στις ασθένειες που προέκυψαν τόσο λόγω αυτών των πλημμυρών όσο και των προηγούμενων που σημειώθηκαν μέσα στο χειμώνα και δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. Στην παράσταση διαμαρτυρίας ήταν και εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων που καλλιεργούν κάστανο, που όπως ανέφεραν έχει χαθεί σχεδόν ολόκληρη η παραγωγή τους και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο παραθυράκι που να τους αποζημιώνει σχετικά με αυτές τις καταστροφές και ζήτησαν από τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ να δοθούν άμεσες λύσεις. Μιλάμε για μια παραγωγή που έχει μείνει τώρα προς το παρόν μέχρι στιγμής εντελώς έξω από κάθε αποζημίωση. Και είναι και μεγάλα τα προβλήματα στην παραγωγή από τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ιωάννα, από τις ασθένειες που έχει χτυπήσει τα κάστανα. Λοιπόν, έγιναν δηλώσεις εκεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΕΛΓΑ, από εκπροσώπους αγροτών της Λάρισας. Πάμε να τις ακούσουμε. Με μεγάλη συμμετοχή αγροτών και εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών, έλαβε χώρα η παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Λάρισα σήμερα το πρωί. Οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τα προβλήματα που αφορούν τις καλλιέργειες, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής που συνεχώς ανεβαίνει, σε συνάρτηση με τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα. Οι αγρότες αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στις ασθένειες που έχουν χτυπήσει τις καλλιέργειές τους, αλλά και την αδιαφορία στήριξη από τον ΕΛΓΑ. Κάναμε σήμερα την παράσταση διαμαρτυρίας γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες που έχουν πλήξει τις δευδρόδες καλλιέργειες, μήλα, κάστανα και αμύγδαλα, οι οποίες δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ, ενώ οφείλονται
στα καιρικά φαινόμενα, δεν γεννήθηκαν έτσι οι ασθένειες. Κάνανε οι αγρότες, οι συνάδελφοί μας, όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τα φάρμακα και ανέβηκε και το κόστος παραγωγής για να τις αντιμετωπίσουν και δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται. Και το ίδιο το ομολογούν και οι υπηρεσίες ότι δεν αντιμετωπίζονται αυτές οι ασθένειες. Και σαν αποτέλεσμα έχει να υπάρχει μειωμένη παραγωγή, άρα και μειωμένο εισόδημα. Εμείς ζητάμε να υπάρξει αναπλήρωση του εισοδήματος σε όλα τα προϊόντα που έχουν πληγεί από τις ασθένειες. Στη συζήτηση μέσα με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ, αναδείξαμε και ορισμένα επιπλέον ζητήματα, όπως είναι ο παγετός στα κεράσια, αλλά και το φαινόμενο του Ντάνιελ. Ο παγετός στα αμύγδαλα και το φαινόμενο του Ντάνιελ με τις καταστροφές που έχει γίνει. Μας είπε ότι στις πλημμυρισμένες περιοχές αυτό που εκτιμάει σήμερα ο ΕΛΓΑ είναι για παγετό και όχι για Ντάνιελ. Και έχει σημασία αυτό, γιατί στον παγετό δίνονται λιγότερα χρήματα σε σχέση με τον Ντάνιελ, που έχουν βγει οι κόφτες του ΕΛΓΑ κάτω από την πίεση του αγροτικού κινήματος. Άρα υπάρχει μια σημασία του πώς θα δοθεί η αποζημίωση. Και δεύτερον, ότι θα δοθεί με ζώνες. Δεν θα δοθεί δηλαδή εξατομικευμένη στα αμύγδαλα. Στα δε κεράσια, τα οποία έχουν γίνει ζημιές από πέρυσι τον Μάρτιο, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα πότε θα δοθούν τα πορίσματα, ούτε και ποιες ποικιλίες θα ενταχθούν μέσα στις αποζημιώσιμες. Και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα, γιατί έχουν περάσει ήδη 7 μήνες και εμείς δεν ξέρουμε καν ποιες ποικιλίες ακόμα αποζημιώνονται στα κεράσια. Και ο ΕΛΓΑ δεν μπορούσε να το απαντήσει. Και βεβαίως στα μήλα βάλαμε το θέμα ότι μόνο τα κόκκινα μήλα της αγοράς πήραν προκαταβολή για τις ζημιές από τον Ντάνιελ, ούτε καν τα υπόλοιπα μήλα της αγοράς και βέβαια ούτε τα μήλα της Αγιάς. Και εκεί μας είπε πάλι ότι δεν έχουν απάντηση, ότι θα δοθούν κάποια στιγμή και οι υπόλοιπες προκαταβολές, μάλλον μέχρι τέλος του χρόνου, αυτό ακούγεται τέλος πάντων από τον ΕΛΓΑ. Και στα κάστανα που βάλαμε το ζήτημα των ασθενειών, εκεί δεν υπάρχει, όπως είπα, δεν καλύπτονται. Το βασικό πιο βγαίνει σαν συμπέρασμα, ότι όλες οι εκτιμήσεις θα πάνε από το νέο έτος, τα πορίσματα, άρα τα χρήματα δεν ξέρουμε πότε θα δοθούν. Θα δοθούν, συνήθως ο ΕΛΓΑ πληρώνει Φεβρουάριο-Απρίλιο, μάλλον τον Απρίλιο, δηλαδή κοντά στο Πάσχα, από ό,τι φαίνεται, για ζημιές που έχουν γίνει πέρυσι το Μάρτιο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί είναι ένα χρόνο καθυστέρηση και εμείς δεν έχουμε άλλο εισόδημα πέρα από αυτό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελιβίας αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην παραγωγή καστάνου. Από τη φαία σύψη και τη σφίκα της καστανιάς, αλλά και από τις βροχοπτώσεις, καθώς η παραγωγή έχει επηρεαστεί με σκισμένους καρπούς. Θέσαμε τα ζητήματα τα οποία προκύψαν από την άνοιξη μέχρι και την καταστροφή του Ντάνιελ. Μια σειρά από προβλήματα το επιδεινώνουν και τη δύσκολη θέση του οποίου βρίσκονται οι συνάδελφοι αγρότες σε όλες τις καλλιέργειες, και στα κάστανα και στα κεράσια και στα μήλα και στις αρωτριές καλλιέργειες και στο ακτινίδιο. Μεγάλα προβλήματα που υπάρχει, φέρνουν τον καλλιεργητή σε δυσμενή θέση. Προβλήματα τα οποία ο ΕΛΓΑ δεν τα περιλαμβάνει στο ασφάλιστρό του και θα πρέπει να βρούμε τη λύση και μέσω του ΕΛΓΑ αλλά και μέσω της πολιτείας, το πώς θα φέρουμε να εισόδημα στους καλλιεργητές, να αναπληρώσουμε το εισόδημα το οποίο έχει χαθεί από την άνοιξη μέχρι και σήμερα. Και αυτό θα συνεχίσει. Δεν είναι ότι θα κλείσουμε φέρνοντας την αναπλήρωση του εισοδήματος για τη χρονιά που διανύουμε, αλλά τα προβλήματα που έχει αναδείξει μέχρι στιγμές η κακοκαιρία του Ντάνι είναι ότι θα συνεχιστούν στις καλλιέργειες και στις δεντρόδες αλλά και στις αρωτριές για πάρα πολλά χρόνια. Εδώ η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει πάνω στο πρόβλημα του αγρότη, το οποίο είναι ένα πρόβλημα που θα συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια. Και δεν ξέρουμε κάποιοι άνθρωποι αν θα ξανακαταφέρουν να επιστρέψουν και να καλλιεργήσουν τη γη αυτή που οι πατεράδες και οι παππούδες τους καταφέραν να την κάνουν βιώσιμη και να φέρουν το επίπεδο που υπήρχε στο Θεσσαλικό κάμπο αλλά και στα ορεινά χωριά και στην ανατολική πλευρά του Δήμου μας. Χωρίς ουσία και χωρίς καμία δέσμευση από πλευράς του προϊσταμένου του ΕΛΓΑ, αποτίμησε τη σημερινή συγκέντρωση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο Δωρής Γεωργαδάκης. Μία ακόμη φορά παρευρεθήκαμε σήμερα εδώ στην παράζη διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ, στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Λάρισας, μετά από συνάντηση που είχαμε τον προϊστάμενο Θεσσαλίας του ΕΛΓΑ. Δεν πήραμε απάντηση ουσίας, δεν υπήρξε κάποια δέσμευση. Υπήρχε τώρα μια διάκριση, μια διαίρεση και στη Θεσσαλία, στους πλημμυρικούς νομούς για την παραγωγή μήλου, που δώσανε μόνο στα μήλα της Μαγνησίας, τα κόκκινα,
αλλά ακόμα περισσότερο η διαίρεση έγινε και στη Μαγνησία, που δεν δώσαν σε πολλές ποικιλίες μήλων αποζημίωση, στην προκαταβολή αυτή έστω την Πενιχρή, αλλά ούτε και στα Κάστανα δεν πήραμε αποζημίωση. Που υπέστησαν τεράστιες ζημιές, τα Κάστανα, τα Αμύγδαλα, και δεν υπάρχει δέσμευση και χρονοδιάγραμμα πόσο το στρέμμα θα αποζημιωθούν. Ταυτόχρονα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης, οι κόφτες του ΕΛΓΑ είναι χαμηλές, δεν μας αποζημιώνουν σε καμία περίπτωση το 100%, γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και αναπλήρωση εισοδήματος από το κράτος, με ευθύνη του κράτους και βέβαια όλοι οι συνάδελφοι αγρότες, γιατί και τα μήλα που πήραμε αυτή την πενιχρή προκαταβολή είναι κάτω από τον αγώνα και τη διεκδίκηση της 7 κινητοποίησης κατά σειρά που κάνει οι συνάδελφοί μας στο Πήλιο, να συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο, να μην κάτσει κανένα συνάδελφο σταυρωμένα τα χέρια, να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι. Η επόμενη συνάντηση είναι 10 Δεκεμβρίου στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και στην κινητοποίηση στις 13 Δεκεμβρίου Μήλων, Καστάνων και Αμυγδάλων. Πανελλαδικά κατά τόπους θα δώσουμε το παρόν όλοι οι συνάδελφοι. Βασικό αίτημα των αγροτών είναι η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, όχι προς την αναθεώρηση με επιπλέον ασφάλιστρα, αλλά προς αποζημίωση 100% για την κατεστραμμένη παραγωγή από το κράτος. Συμπερασματικά, όλες οι εκτιμήσεις αναμένονται με το νέο έτος, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στους αγρότες, οι οποίοι δεν διαθέτουν άλλη πηγή εισοδήματος και καλούν την κυβέρνηση να δώσει γρήγορα μια απάντηση. Μάλιστα, αυτά είχαν να πούν λοιπόν οι αγρότες για τα όσα τους προβληματίζουν και η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά. Είναι πολλά και είναι και σοβαρά. Τώρα πάμε, Βασίλη, να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται με το φορολογικό νομοσχέδιο, τις αντιδράσεις που υπάρχουν από πολλούς κλάδους. Αλλά πάμε να δούμε, να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας τι γίνεται, τι λένε οι δικηγόροι, πώς συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους, γιατί δεν έχουν σταματήσει αυτές οι κινητοποίησεις. Ναι, ακριβώς. Έχουμε εκ νέου δήλωση του πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου, του κ. Στρατηγόπουλου, ο οποίος μετήχε και των κινητοποιήσεων την περασμένη εβδομάδα, όπως είχαμε καταγράψει με τον αναλυτικό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Άστρα, στον Άγιο Νικόλαο, όπου εκεί επαγγελματικοί φορείς είχαν στείλει μήνυμα. Έτσι λοιπόν, μας γνωστοποίησε ο κ. Στρατηγόπουλος ότι εκ νέου ξεκινούν κινητοποιήσεις για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και οι δικηγόροι του Βόλου, μετά από απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στο ίδιο μήκος κύματος λοιπόν με δικηγορικούς συλλόγους και σε άλλες πόλεις της χώρας. Εχμή, θα λέγαμε, του δόρατος είναι το θέμα που έχει να κάνει με τη φοροδιαφυγή. Οι δικηγόροι για μία ακόμη φορά επισημαίνουν ότι εμείς τασόμαστε υπέρ των θεσμών και υπέρ των μέτρων της κυβέρνησης για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Είμαστε εδώ μαζί τους και στέλνουν το ίδιο μήνυμα όπως και άλλοι εκπρόσωποι επαγγελματικών κλάδων. Όμως δεν πρέπει να τσουβαλιάζουν όλους στο ίδιο, θα λέγαμε, τσουβάλι, να τους τρούν όλους φοροφυγάδες. Είναι το μείζον για τους δικηγόρους, όπως μας επισήμανε μεταξύ των άλλων ο κ. Στρατηγόπουλος. Να συμπληρώσουμε ότι οι κινητοποίησεις τους αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τουλάχιστον και τις αρχές Δεκεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε νέα εποχή από τα καθήκοντά τους, κατέρχονται οι δικηγόροι του Βόλου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου συνεδρίασε την Παρασκευή και αποφάσισε ομόφωνα την αποχή των μελών του Συλλόγου από χθες Δευτέρα έως και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το πλαίσιο αποχής της Ολομέλειας των Προεδρών των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με αιχμή το ζήτημα του φορολογικού. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου και όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση πιο δυναμικών κινητοποιήσεων κατά του προωθούμενου φορολογικού νομοσχεδίου. Από σήμερα βρισκόμαστε σε καθολική αποχή μέχρι καταρχήν την 4η Δεκεμβρίου και ανάλογα με την εξέλιξη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ενώ την κατάθεσή του στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια της Βουλής, θα επανεξετάσουμε την στάση μας. Επαναλαμβάνουμε ακόμα μία φορά, δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική και διάθεση προστασίας αυτών που επιλέγουν τη φοροδιαφυγή. Όμως υπάρχει απόλυτη αντίθεσή μας πρώτον σε ένα ισοπεδωτικό οριζόντιο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο δεν κάνει τις απαραίτητες διακρίσεις ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι φοροδιαφεύγουν και σε αυτούς οι οποίοι απλά δεν εσοδεύουν και παρόλα αυτά καλούνται να φορολογηθούν με ποσά τα οποία δεν αντιστοιχούν στο πραγματικό τους εισόδημα, και ταυτόχρονα ενάντια στη στοχοποίηση, τη συλλήβδινη στοχοποίηση του επαγγελματικού μας κλάδου, τα αριθμητικά αποτελέσματα του οποίου όσον αφορά στην απόδοση φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και ΦΠΑ δείχνουν ότι είναι από τους κλάδους που αποδίδουν στο ελληνικό δημόσιο.
πέραν της αποχής, τις επόμενες μέρες θα υπάρξει συνάντηση με τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στην Μαγνησία για να τους ενημερώσουμε για τις θέσεις μας αλλά και τις προτάσεις που υπάρχουν εκ μέρους του δικηγορικού σώματος για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όπως και ο συντονισμός δράσης με τους υπόλοιπους φορείς εκπροσώπησης των ελευθέρων επαγγελματιών, προκειμένου η δράση μας αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Η Ολομέλεια πάντως των Προεδρών των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε την τακτικοποίηση των κινητοποίησεων. Ένα κατ' του γεγονότος, όπως υποστηρίζουν, ότι η κυβέρνηση μένει στις θέσεις της για την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητού εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους και τους οδηγεί μαθηματικά σε αφανισμό και οικονομική εξαθλίωση, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα μεγάλα εισοδήματα και τις εταιρείες. Μάλιστα, πάμε τώρα, Ιωάννα, στη Λάρισα πάλι για να δούμε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που είχαμε χθες. Τι έγινε εκεί? Για ακόμη μια φορά, βασικό θέμα πέραν των υπόλοιπων θεμάτων ήταν οι πλημμύρες στη Θεσσαλία αλλά και τα έργα που είχαν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα, με ερώτησή του, ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Καραμπάτσας, ρώτησε τον κύριο Αγοραστό τι έργα είχαν γίνει μετά τον Ιαννό και αν όλα αυτά τα χρήματα που πήρε η Περιφέρεια επαρκούσαν ή αν έπρεπε να ζητήσουν και άλλα. Ο κ. Αγοραστός, η απάντησή του, επέμεινε σε συγκεκριμένα έργα που έγιναν από τον Ιαννό μέχρι και τις πρόσφατες πλημμύρες του Ντάνιελ, ενώ ανέφερε ότι σύμφωνα και με τους χάρτες επικινδυνότητας διαφόρων σημείων στη Θεσσαλία είχαν γίνει τα απαραίτητα έργα, αλλά ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε. Ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα έργα που γίνονται από εδώ και πέρα σε διάφορα ρέματα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου βρέθηκαν και πάλι τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Θεσσαλία και προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές σε περιουσίες και κτήματα στο Θεσσαλικό κάμπο. Σε ερώτησή του, ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ιωάννης Καραμπάτσας, τόνισε εάν τα χρήματα που έλαβε η Περιφερειακή Αρχή επαρκούσαν ώστε να γίνουν τα κατάλληλα έργα πρόληψης, ενώ ζήτησε να μάθει συγκεκριμένα πόσα έργα πρόληψης έγιναν μετά τον Ιαννό. Θεωρήσαμε, κύριε Περιφερειάρχη, ότι αυτά τα χρήματα που λάβατε ήταν αρκετά. Και αν όχι, ζητήσατε άλλα επιπλέον. Και πόσα? Τρία. Πόσα και ποια έργα για την πρόληψη, προστασία και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας στην περιφέρεια της Αρίας πραγματοποιήσατε μετά την κακοκαιρία Ιαννός? Πόσα από αυτά ολοκληρώθηκαν? Ποιο το κόστος του καθενός? Ποιοι εργολάβητα εκτέλεσαν? Και αν έχει πόσο ο καθένας? Από την πλευρά του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ανέφερε ότι βάσει των χαρτών επικινδυνότητας για σημεία στη Θεσσαλία έγιναν όλα τα απαραίτητα έργα. Ενώ αναφέρθηκε και στα μελλοντικά έργα για τα ρέματα της περιοχής. Όσον αφορά το θέμα των χαρτών, το έχω πει και άλλη φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, χαρτών επικινδυνότητας πλημμυρών, υπήρχαν 4 σημεία στη Θεσσαλία που ήταν κόκκινα. Ποτέ οι πλημμύρες, οι χάρτες. Δεν δείχναν το 2020 ότι μπορεί να πλημμυρίσει η Καρδίτσα. Δείχναν την περιοχή του Μέγα Ποταμού, γι' αυτό πήγαμε με ένα μεγάλο έργο προϋπολογισμού, κόστος 15 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ, όπου εκεί κάναμε τα αντλιοστάσια, αλλά ταυτόχρονα το άνοιγμα του ποταμού από 12 σε 42 μέτρα και ένας ποταμός ο οποίος λέγανε ότι εκεί πέρα υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπήρχε ένα πρόβλημα στην περιοχή της Νεάπολης, στο Βόλο και εκεί πέρα έγινε το έργο στον Ξηριά του Βόλου, γιατί πολλοί μπερδεύονται, στον Ξηριά του Βόλου και τότε χρηματοδοτήσαμε τη Δημοτική Αρχή που έκανε το αντιπλημμυρικό στον Καυσίδωνα. Παράλληλα έδειχνε πλημμυρική την περιοχή της Κάρλας, λίμνης Κάρλας, όπου εκεί πέρα έγινε η ορεινή υδρονομία, γι' αυτό που μιλάνε όλοι οι επιστήμονες και οι Ολλανδοί, που λένε για ορεινή υδρονομία, έγιναν τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά και ολοκληρώθηκε η λίμνη Κάρλας. Και έλεγε και για την περιοχή του Πηνιού. Ο Πηνιός είναι ένα μεγάλο ποτάμι, είναι 220 χιλιόμετρα και ένα δύσκολο ποτάμι και εκεί με τις προσπάθειες της Περιφερειακής Ενότητας των Τρικάλων κάναμε έργα αρκετά και ανοίξαμε και καθαρίσαμε και σώσαμε την περιοχή των Τρικάλων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα έχει ξεκινήσει και κάνει την ηλεκτρονική καταγραφή των ρεμάτων, αλλά μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί και εξελίσσονται καθαρισμοί ρεμάτων περίπου
μάικος άνω των 172,5 χιλιόμετρων με τα παρακάτω έργα. Καθαρισμός ρεμάτων αρμοδιότητας ΠΕ Λάρισας, προϋπολογισμούς θα σας πω, εντάξει, 2021 ήταν 1,5 εκατομμύριο, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός ρεμάτων σε 13 χιλιόμετρα στις περιοχές Ροδιά, Αργυροπούλη, Φαλάνη, Μαρμαρίνη, Τεψιθέα και Ελευθερέ. Έγιναν προϋπολογισμός 1,690, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός ρεμάτων κατασκευή σηματοκιβωτίων σε Χυμάρος 3,6 χιλιόμετρα, κατασκευή τείχων αντιστήριξης 250 μέτρα στη Σωτηρίτσα, ρέμα Δελικού στα Δέλμα Μαριάς, Βελίκα, ρέμα ηλεκτρολόγων, ρέμα Πλατάνια, κόκκινο νερό, ρέμα Καλυψό, Παλιουριά, ρέμα Παλιουριά, Στόμιο, ρέμα Τραμουντάνα, ρέμα Μπελική, Ομόλιο, ρέμα Ομολίου. Να σημειωθεί ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί ακόμα μια συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, πριν αναλάβει και επίσημα η νέα Περιφερειακή Αρχή την 1η-1η του 2024. Μάλιστα, τώρα συνεχίζοντας, Βασίλη, με την επικαιρότητα να πούμε ότι διαρκώς βγαίνουν και νέες ανακοινώσεις που δηλώνουν φορείς την αντίθεσή τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη επένδυση LNG στον Παγαστικό. Ναι, ακριβώς. Να σημειώσουμε ότι μέχρι και ομάδες σε τοπικό επίπεδο έχουν εκφράσει οι παράγοντές τους δηλαδή τη θέλησή τους για να συμμετέχουν και στο συλλαλητήριο το οποίο έχει προγραμματιστεί, το οποίο γνωστοποιήσαμε τις προηγούμενες ημέρες στις αρχές Δεκεμβρίου, κατά του LNG, δηλαδή της επένδυσης στον Παγαστικό. Τώρα, η εξέλιξη των τελευταίων ωρών είναι ότι και η ΔΕΠ, Νέας Δημοκρατίας Μαγνησίας, και ο πρόεδρός της, ο κύριος Νίκος Αθανασάκης, δήλωσε ότι είναι κατηγορηματικά ενάντια στη λειτουργία μονάδας LNG σε οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης στον Παγαστικό κόλπο, καθώς πρόκειται, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, για ένα κλειστό θαλάσσιο σύστημα με αργούς ρυθμούς ανανέωσης των υδάτων και σαφέστατα η περιβαλλοντική προστασία, η ασφάλεια και η δημόσια υγεία, όπως λένε, αποτελούν βασικό μέλημα και άξονα προτεραιότητας για τη ΔΕΠ. Και είναι ένα θέμα, ίσως το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, που θα μας απασχολήσει έντονα και είναι λογικό το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα να δούμε το επόμενο θέμα που αφορά τις επιχειρήσεις, καθώς αλλάζουν τα δεδομένα για το πώς λειτουργούν οι ταμιακές μηχανές. Ναι, ακριβώς. Ούτως ή άλλως είναι πολλά τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο φορολογικό χάρτη, θα λέγαμε, της χώρας, με όλα όσα παρακολουθούμε καθημερινά, με τις αντιδράσεις αλλά τις ενστάσεις παράλληλα και τις τοποθετήσεις εκπροσώπων επαγγελματικών κλάδων και φορέων. Τώρα, επί του προκείμενου, να πούμε ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες από 1η Ιανουαρίου υποχρεωτικά οι πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS. Οι καταναλωτές παράλληλα, εφόσον έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία αυτή στο mobile banking, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά αρκετό κόσμο και όσους έχουν δοσοληψίες γενικότερα σε επίπεδο επαγγελματικό, θα μπορούν να κάνουν τις πληρωμές τους μέσα σε δευτερόλεπτα, πληκτρολογώντας τον αφημί το κινητό τηλέφωνο του επαγγελματία, στοιχεία τα οποία μπορούν για λόγους διευκόλυνσης να παρέχονται υπό μορφή QR code, προσάρωση, και όλα αυτά βεβαίως είναι και στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού που τα τελευταία χρόνια προχωρά με γοργούς ρυθμούς και στην Ελλάδα. Πάντως, μεγαλύτερη ηλικία σε άνθρωποι είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούν σεμινάρια τώρα για εννοείται, να καταλάβουν. Ναι, για αυτά τα θέματα είναι δεδομένο αυτό. Έτσι, σίγουρα θέλουν τη βοήθεια του λογιστή τους. Πάμε εμείς όμως να τα ακούσουμε αυτά από έναν έμπορο ταμιακών μηχανών στο Βόλο, ο οποίος μας μίλησε και μας εξήγησε ποιες αλλαγές έρχονται. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μεγάλης, ακριβώς. Ναι. Πάμε. Από 1η Ιανουαρίου του 2024 θα υποχρεούνται τελικά ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με το σύστημα μέσων πληρωμών IRIS, όπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες. Οι καταναλωτές, εφόσον έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία IRIS στο mobile banking, θα μπορούν να κάνουν τις πληρωμές τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πληκτρολογώντας τον αφημί το κινητό τηλέφωνο του επαγγελματία. Στοιχεία τα οποία μπορούν για λόγους διευκόλυνσης να παρέχονται υπό μορφή QR code προσάρωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών, και οι δικαιούχοι πληρωμής που αποδέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσίας άμεσης πληρωμής, ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παραερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου δέχονται πληρωμές. Το οποίο θα μπει σε όλα τα καταστήματα, σε όλους τους που ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο. Και στα καταστήματα λιανικής αλλά και στους μικροπολιτές εργασία των λαϊκών αγορών και στα υπαίθριες πωλήσεις. Πλέον οι ταμιακές μηχανές είναι ήδη διασυνδεμένες με την ΑΕΔΕ, που σημαίνει ότι κάθε βράδυ μετά το πέρας της ημέρας γίνεται αποστολή των ΖΙΤΑ, δηλαδή της κίνησης της ημέρας στην εφορία, οπότε η ΑΕΔΕ μπορεί και ελέγχει ποιες μηχανές είναι διασυνδεμένες και ποιες είναι όχι. Και ανάλογα στέλνει μηνύματα στους εμπόρους
και τους ενημερώνει αν η μηχανή τους δουλεύει ή όχι. Η διασύνδεση είναι υποχρεωτική πλέον και το στάδιο που βρισκόμαστε τώρα, στο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα, πρέπει να συνδέσουμε και τα POS, δηλαδή τα τραπεζικά μηχανάκια με τα ταμιακά συστήματα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει και πρέπει να έχει τελειώσει θεωρητικώς μέχρι τέλος της χρονιάς. Το όριό μας είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2024 πρέπει να έχει τελειώσει, δηλαδή να έχουμε αναβαθμίσει εμείς όλες τις ταμιακές μας και οι τράπεζες ή όλα τα τραπεζικά συστήματα να φτιάξουν τα POS τους και αυτά αναβαθμισμένα, έτσι ώστε να συνδέονται με την ταμιακή μηχανή. Και θα έχουν μια συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους, ταμιακή και POS. Όταν γίνεται μια πώληση και θα πληρωθεί με την κάρτα, πρέπει να επικοινωνεί το μηχανάκι με την ταμιακή μηχανή και να κρατούνται ταυτόχρονα οι αποδείξεις. Το σύστημα πλέον έχει σφίξει αρκετά, που σημαίνει ότι μετά από 2-3 μέρες που η μηχανή δεν κάνει αποστολή μηνυμάτων στην εφορία, τους πάει μήνυμα στους όλους τους εμπόρους και τους ενημερώνει ότι πρέπει να το ελέγξουν και σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιβάλλονται προστήματα. Το σύστημα πάντως αμέσων πληρωμών IRIS εφαρμόζεται στην Ελλάδα σε εθελοντική βάση για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, πληρωμές σε εμπόρους και αγορές ηλεκτρονικά καταστήματα. Πίσω στη Λάρισα τώρα, Ιωάννα, και πάμε να δούμε μια πραγματική τραγωδία, γιατί μια 29χρονη εντοπίστηκε νεκρή. Ακριβώς, συγκλονισμένη είναι ολόκληρη η κοινωνία της Λάρισας και όχι μόνο ολόκληρη το Πανελλήνιο από την είδηση ότι μία 29χρονη υπαξιωματικός που δούλευε στην 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιό της. Πιο συγκεκριμένα για ώρες την αναζητούσαν καθώς δεν εμφανίστηκε χθες το πρωί στην υπηρεσία της. Όταν οι θύνοντες από την 110 πτέρυγα μάχη μπήκανε μέσα στο δωμάτιό της, το οποίο βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις, και την βρήκανε νεκρή και μάλιστα τυλιγμένη με ένα καλώδιο που είχε βάλει. Έχει διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή, ενώ ψάχνουν να βρουν ποιοι ήταν οι λόγοι που την οδήγησαν στην αυτοκτονία. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Συγκλονισμένη είναι ολόκληρη η Λάρισα από την τραγική χθεσινή είδηση του θανάτου ενός νέου ανθρώπου, μιας 29χρονης υπαξιωματικού, η οποία βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της, στα εκείματα της 110 πτέρυγα μάχης, όπου διέμενε μόνη της. Η 29χρονη δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία της χθες το πρωί, ενώ δεν απαντούσε και στις αλλεπάλληλες κλήσεις. Άμεσα οι θύνοντες κινητοποιήθηκαν, έφτασαν στο διαμέρισμά της εντός των οικημάτων της 110 πτέρυγα μάχης και προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα ανησυχώντας για το γεγονός ότι δεν έδινε σημεία ζωής. Τελικά την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της στο χώρο του μπάνιου στο δωμάτιό της. Στο σημείο έσπευσε εκτός της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρή. Η 29χρονη προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματός της με ένα καλώδιο το οποίο τύλιξε στο λαιμό της. Από το αστυνομικό τμήμα Λάρισας παραγγέλθηκε νεκροψία νεκροτομή, η οποία αναμένεται να γίνει σήμερα ενώ διεξάγεται έρευνα για τους λόγους για τους οποίους η άτυχη κοπέλα προχώρησε στην αυτοκτονία. Και να κλείσουμε, Βασίλη, με μια εκδήλωση που είχαμε από τους Ιωνές. Ναι, μια πολύ σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη, στην πόλη του Βόλου, βεβαίως, στο πολιτιστικό κέντρο συγκεκριμένα. Η συνθήκη της Λοζάνης ήταν ο τίτλος 100 χρόνια μετά και εξειδικευμένοι καθηγητές ανέλησαν τις επιμέρους λεπτομέρειες για όσους δεν γνωρίζουν σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της Λοζάνης. Συγκεκριμένα στην κάμερα του Άστρα τοποθετήθηκε ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Και να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι κάτι νευραλγικής σημασίας που αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και η εξωτερική μας πολιτική ως Ελλάδα στηρίζεται στα όσα αφορούν τη συνθήκη της Λοζάνης και πολλές φορές έχουν επικαλεστεί τη συνθήκη της Λοζάνης και εκπρόσωποι του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και οι Υπουργοί Εξωτερικών της χώρας σε ό,τι αφορά τις διαφορές που έχουμε με την Τουρκία. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την ενημέρωση σε αυτό το σημείο. Καλή συνέχεια και εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Η πολιτιστική εστία Μικρασιατών Νέα Ιωνία Μαγνησία Ιωνέ, στο πλαίσιο του καθιερωμένου από την ίδρυσή τη ετήσιου θεσμού Μικρασιατικά, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα συνθήκη τη Λοζάνη 100 χρόνια μετά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Νέα Ιωνία, με την υποστήριξη τη Διεύθυνση Πολιτισμού ΔΟΕΠΑΠ ΔΙΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου. Από εξειδικευμένου καθηγητέ, έπεσε φω, επιχειρώντα να δώσουν απαντήσει σε μια σειρά από κέρια ερωτήματα. Ανέλησαν τη συνθήκη ειρηνή και πώ εφαρμόστηκαν τα συμφωνηθέντα μέσα στον χρόνο, αλλά και τι αντανακλάσει τη στο σήμερα. Πώ δηλαδή επηρεάζει αυτή τι ελληνοτουρκικέ σχέσει και ποια είναι η μελλοντική προοπτική. Μια εκδήλωση που μνημονεύει τα 100 χρόνια από τη σύναψη τη συνθήκη τη Λοζάνη το 1923. Είναι η βασική συνθήκη που ορίζει
τις διεθνείς σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή μας, όχι μόνο για εμάς, για την Ελλάδα, αλλά από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή. Επομένως έχει μια πολύ ουσιαστική λειτουργία, είναι η βάση των διεθνών σχέσεων στην περιοχή μας, η οποία εξακολουθεί να είναι μια δύσκολη περιοχή, με πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις, άλλωστε το βλέπουμε και αυτές τις μέρες με όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή της Γάζας. Επομένως, κατά μείζωνα λόγο, αυτή η συνθήκη αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία για μας. Δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι τρέχουσα πραγματικότητα. Μπορούμε ως ιστορικοί να συζητήσουμε επιμέρους προβλέψεις που μπορεί να έχουν ξεχαστεί, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και ως πολίτες ότι είναι η συνθήκη που έχει ορίσει τα σύνορα στην ευρύτερη περιοχή μας και την οποία, την ισχύ της οποίας έχουμε κάθε συμφέρον εμείς να τονίζουμε. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι πάντως ο θεμέλιος λίθος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Καθόρισε και συνεχίζει να καθορίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επίσης, διατηρεί αναλυωτή την ισορροπία για έναν αιώνα και στον πολύ ευρύτερο γεωγραφικό ορίζοντα, εκτός από τον ελληνοτουρκικό. Ελάτε τώρα, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφουμε και έχουμε και άλλα θέματα να δούμε. Εδώ και πάλι μαζί σας μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε τι γίνεται με τους πλημμυροπαθείς, πιο συγκεκριμένα τι γίνεται με τους πλημμυροπαθείς στην Φαρκαδόνα. Δεν φαίνεται ότι είναι πολύ ευίωνα τα όσα έρχονται στο άμεσο χρονικό διάστημα για τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Πολλά είναι αυτά που τους προβληματίζουν, τους απασχολούν έντονα, τους ανησυχούν και τους κάνουν και να αγανακτούν. Θα μας τα πει όλα αυτά η κυρία Αθηνά Μπαλάφα, μέλος της Επιτροπής Πλημμυροπαθών Φαρκαδόνας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Μπαλάφα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Συμπληρώνονται τρεις μήνες, έτσι. Πλησιάζουμε να συμπληρώσουμε τρεις μήνες από αυτές τις πλημμύρες, τις καταστροφικές, αλλά και τις φωνικές, γιατί χάθηκαν και συνάνθρωποι μας. Και τώρα εσείς μπορείτε να μας πείτε σε τι κατάσταση βρίσκεστε, πώς ζείτε, πώς συνεχίζονται οι ζωές σας. Εκεί που μας βρήκανε πλημμύρες, τρεις μήνες μετά είμαστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Ναι. Την Παρασκευή είχαμε και μία συνάντηση με τον Δήμαρχο. Τα βασικά έτσι, προβλήματα που μας απασχολούν είναι η στέγαση, οι αποζημιώσεις, η σύντηση και η αποκατάσταση γενικότερα των ζημιών των σπιτιών μας. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο, να μας το λέτε σε τίτλους. Το καταλαβαίνουμε ότι είσαστε μακριά από τα σπίτια σας. Έτσι, Είμαστε μακριά από τα σπίτια. Ναι. Πού ζείτε? Είμαστε μακριά από τα... τρεις μήνες τώρα δεν υπάρχει χωριό. Ένα χωριό που είχε ζωντανό με 2.000 περίπου κατοίκους έχουν μείνει ελάχιστοι. Έχουμε φύγει, έχω μένω στα Τρίκαλα, άλλη στη Λάρισα. Δεν είναι κατοικήσιμο πλέον το χωριό. Οι λύσεις που μας δίνουν στη στέγαση είναι τα κοντέινερ στο Κουτσόχυρο και τώρα συζητάνε να φτιάξουν άλλη δομή με κοντέινερ πάλι στη Φαρκαδόνα. Όπου δεν θα είναι και όλοι δικαιούχοι, θα είναι μόνο αυτοί που έχουν σπίτια. Στο Κουτσόχερο συνεχίζουν και φιλοξενούνται πλημμυροπαθείς? Είναι περίπου 170 άτομα. Ακόμη και σήμερα? Ακόμη και σήμερα, ναι. Δηλαδή, υποτίθεται ότι ήταν κάτι πολύ προσωρινό, γι' αυτό και το ρωτάω. Υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, οι οικογένειες να είναι Χριστούγεννα μέσα σε αυτή τη δομή? Γενικά, στη συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο, μας είπε ότι θα πρέπει να γίνει ο οικισμός έτσι ώστε να έρθουν οι άνθρωποι στη δομή που θα γίνει στην Φαρκαδόνα. Βέβαια, υπάρχει ένα κομμάτι πολύ θολό με τους κατοίκους που έχουν πράσινα σπίτια, που δεν δικαιούνται πλέον οικισμό κοντέινερ στη Φαρκαδόνα. Οπότε, σε αυτούς τι λένε, ότι πήρατε την επιδότηση που δεν την έχουν πάρει όλοι, μέχρι 6.600, δεν την έχουν πάρει όλοι και επιστρέψτε στα σπίτια σας. Ή βρείτε να νοικιάσετε κάπου που σπίτια δεν υπάρχουν πάλι προς ενοικίαση. Ναι, ένα πράσινο χαρακτηρισμένο σπίτι, μια πράσινη χαρακτηρισμένη κατοικία, σημαίνει ότι χρειάζεται λίγες επισκευές, για να το πούμε έτσι πιο απλά, ώστε να είναι και πάλι κατοικήσιμο αυτό το σπίτι. Αλλά να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι, μπράβο, πείτε μας.
ένα πράσινο σπίτι είναι ένα σπίτι που έχει φτάσει το νερό μέχρι τα πρώτα κεραμίδια, δηλαδή μπορεί να έχουν φουσκώσει από τα πλακάκια μέχρι το ταβάνι, οι μπρίζες έχουν γεμίσει λάσπες, οι τοίχοι θέλουν βάψιμο, δεν έχει κουζίνα, δεν έχει 20 συσκευές, με 6-600 τα παίρνεις, φτιάχνεις ξανά όλες αυτές τις ζημιές. Κάτι που κανένας δεν έχει καταφέρει. Δηλαδή με 6-600 δεν μπορεί να γίνουν όλες αυτές οι... Με 6-600 λοιπόν πρέπει να απομακρύνουν τις λάσπες, να δουν τι γίνεται με τον ηλεκτρικό μηχανισμό, τη λειτουργία με τα ηλεκτρικά, να απομακρύνουν την υγρασία από τους τοίχους, γιατί καταλαβαίνουμε όταν ένα σπίτι, μια κατοικία έχει βυθιστεί μέσα στο νερό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, πόσο θα χρειαστεί για να απομακρυνθεί η υγρασία από αυτό, να αντικαταστήσουν τις ηλεκτρικές συσκευές, να αντικαταστήσουν τα έπιπλα που θα έχουν σαπίσει από το νερό και όλα αυτά με 6-600. Ναι, είναι, τα σπίτια είναι άδεια. Δεν είναι απλά νερό, ήταν λάσπη, που λάσπη σημαίνει ότι τα σπίτια μέσα πλέον έχουν αρχίσει και μουχλιάζουν. Mm-hmm. Δηλαδή, πιθανόν να χρειάζονται και άλλες εργασίες για να είναι ένα περιβάλλον ασφαλές και υγιεινό. Γιατί τώρα... τίθεται και το θέμα υγιεινής πλέον. Κυρία Μπαλάφα, εσείς τι ενημέρωση έχετε, γιατί υπάρχουν ακόμη κάτοικοι που δεν έχουν λάβει αυτό το ποσό? Καθημερινά μας λένε ότι γίνονται πληρωμές, απλά οι διαδικασίες είναι πολύ... Είναι μεγάλη έκταση της ζημιάς και γίνονται τμηματικά. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή, εκεί πέρα που θέλουμε να αποδώσουμε ποινές, παράδειγμα, με ένα κουμπάκι, πατώντας ένα κουμπάκι, γίνονται πληστηριασμοί χιλιάδες στο δευτερόλεπτο. Αλλά να πατήσω το κουμπί για να δώσουμε τις επιδοτήσεις στον κόσμο για να συνεχίσει τη ζωή τους, δεν γίνεται. Δηλαδή, η τεχνολογία χρησιμοποιείται μόνο τιμωρητικά, να το πούμε εντός εισαγωγικών, στους πολίτες, όχι διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό το πράγμα που έγινε τώρα, διωγμός, πραγματικά διωγμός από τα σπίτια μας, από τα χωριά μας, έχουν αδειάσει ολόκληρα χωριά κεραμίδι, δεν υπάρχει κανένας κάτοικος. Ναι. Και ποια είναι τα κίνητρα, τι έκαναν για να μας κρατήσουν στα χωριά, να τα ζωντανέψουν ξανά? Ούτε σύντηση, έχουμε 2 μήνες, έχει σταματήσει. Υπάρχει σύντηση μόνο στη δομή στον Κουτσόχυρο. Στη Φαρκάδανα δεν έχουμε σύντηση. Οι δρόμοι ακόμα και σήμερα είναι στα μαύρα χάλια. Φρεάρτια βουλωμένα, δρόμοι λασπωμένοι. Τα σχολεία δεν έχει... Πάνε τα παιδιά μας στο Νεοχώρι, δεν έχουμε σχολείο. Πολλές δομές που έχουν καταστραφεί, όχι πολλές, όλες οι δομές που έχουν καταστραφεί, δεν έχει επιστρέψει καμία στην έδρα της, που αυτό... Δημιουργεί και αυτό τα δικά του προβλήματα. Δηλαδή, να κάνουμε μία αίτηση, να εξυπηρετηθούμε από το κέντρο κοινότητας, πρέπει να τρέχουμε στο νέο χώρο. Κυρία Μπαλάφα, νιώθετε σε εγκατάλειψη? Δηλαδή, Φυσικά. Φυσικά. Και από το Δήμο, και από την Περιφέρεια, και από το κράτος. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα κρατική, δηλαδή με 6-600... Εμείς ζητάμε κρατική στήριξη, να πάρουν, να φτιάξουν τα σπίτια. Ούτε εργαζόμενοι, ούτε διάφοροι μαστόρια, δηλαδή μπογιατζίδες, δεν υπάρχουν για να γίνουν άμεσα τα σπίτια. Και αυτοί που υπάρχουν ζητάμε πάρα πολλά χρήματα. Με 6.000 δεν μπορούμε να φτιάξουμε σπίτια. Ζητάμε να αποκατασταθούν οι ζημιές με κρατική ενίσχυση από το κράτος, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Η Θεσσαλία και η Φαρκαδόνα είναι το κέντρο της η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή και η κτηνοτροφία. Προσφέρουν πλούτο σε όλη την Ελλάδα και αυτές τις συνέπειες, αν εγκαταλείψουμε τη γη και τα ζώα, θα φανεί σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Δεν είναι ένα ζήτημα μόνο δικό μας. Εσείς τώρα, για παράδειγμα, λέτε βρίσκεστε στα Τρίκαλα. Κάπου έχετε... Ναι. Έχετε βρει ένα χώρο προσωρινής φιλοξενίας? Ναι, φιλοξενούμε σε συγγενείς μαζί με την οικογένειά μου, με 2 μικρά παιδιά. Έχω αλλάξει σχολείο γιατί το σπίτι μου δεν είναι πλέον κατοικήσιμο. Η ζωή σας δηλαδή για όλους έχει έρθει τα πάνω κάτω, έχει αλλάξει εντελώς και είστε σε μια διαδικασία στο να περιμένετε πώς θα επιστρέψετε σε μια κανονικότητα, αλλά δεν βλέπετε και να υπάρχει και συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας. Δηλαδή, δεν γνωρίζετε τι θα γίνει, πότε θα γίνει, με ποια διαδικασία θα γίνει,
Πόσο θα χρειαστεί να πείτε εσείς σε αυτή την οικογένεια που σας φιλοξενεί, πόσο θα χρειαστεί να παραμείνετε εκεί, δεν το γνωρίζετε? Δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα, καμία δέσμευση. Δεν ξέρουμε καν ποιες είναι οι προτεραιότητές τους. Από πού ξεκινάμε, αυτό που ακριβώς που είπατε, δηλαδή θα πάρουμε μία αποζημίωση. Πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε, θα χρειαστεί να βάλουμε κάποιο μηχανικό, με ποια σειρά? Το μόνο που κάνουμε είναι αιτήσεις. ΦΕΚ δεν έχει βγει όσον αφορά το ποσό που δικαιούται ένα πράσινο ή ένα κίτρινο ή ένα κόκκινο σπίτι. Τρεις μήνες μετά ακόμα περιμένουμε το ΦΕΚ. Έχω μείνει και χωρίς δουλειά. Και το γραφείο μου έχει πλημμυρίσει. Και τα χωράφια που είχαμε ένα αγροτικό εισόδημα δεν μπορούμε να μπούμε να καλλιεργήσουμε. Η περίοδος για να μπουν τα σιτηρά έχει περάσει. Δεν μπορούμε να μπούμε ούτε εκεί. Οπότε ούτε σπίτι, ούτε δουλειά και δύο παιδιά χωρίς καμία βοήθεια. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάρει ακόμα αποζημίωση στα 6.600. Εσείς δεν έχετε πάρει καθόλου χρήματα? Είστε δηλαδή σε αυτούς τους κατοίκους τους οποίους περιγράφετε που δεν πήρατε τίποτα ακόμη? 2.000 για το γραφείο. Για την επαγγελματική δραστηριότητα. Μάλιστα. Για την κατοικία σας δεν έχετε πάρει τίποτα? Ακόμα δεν έχει έρθει η σειρά μου. Κάντε υπομονή. Αυτή είναι η απάντηση. Εσείς ωστόσο έχετε καταθέσει κανονικά όλα όσα σας έχουν ζητηθεί? Έχει υποθηθεί ο φάκελός σας? Έχει γίνει και αυτοψία? Τέλος πάντων όλα όσα χρειάζεται να γίνουν? Ναι, έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες. Έχει κριθεί η αίτηση και το ποσό. Απλά περιμένουμε ακόμα να έρθει η σειρά μας. Επομένως εσείς χωρίς να έχετε πάρει τίποτα για το σπίτι, δεν έχετε μπορέσει να κάνετε την παραμικρή επισκευή στο δικό σας σπίτι? Επίσης και η επιδότηση ενοικίου, φυσικά, πρώτον δεν ευνοούν οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες για να γίνει οποιαδήποτε εργασία. Η υγρασία που υπάρχει μέσα είναι 90%. Έχει, ο αφιγρατήρας δουλεύει μέρα νύχτα και πάλι δεν κάνει κάτι. Οπότε από την άνοιξη καλοκαίρι, αν θα μπορέσουν να γίνουν όποιες επισκευές. Μέρα με τη μέρα βέβαια οι ζημιές που φανερώνονται είναι ακόμη μεγαλύτερες. Οι τείχοι φουσκώνουν. Οι κολόνες αρχίζουν και αυτές να έχουν τα δικά τους θέματα. Οπότε καλοκαίρι, αν πάρουμε χρήματα και αν αξίζει να... Τώρα στο Δήμαρχο τι είπατε, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτό το σχέδιο, όπως μας είπατε κι εσείς, να μπουν οι κίσκοι, να τοποθετηθούν οι κίσκοι και να λειτουργήσουν, αλλά και εδώ θα χρειαστεί να γίνουν από τους κατοίκους κάποια έξοδα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να συνδεθούν με το νερό, να συνδεθούν με το ρεύμα, όλα αυτά είναι κόστος. Ο Δήμαρχος μας είπε ότι θα έρθουν 120 κοντέινερ στη Φαρκαδόνα που θα καλύψουν τις ανάγκες όλων των χωριών του Δήμου Φαρκαδόνας, δηλαδή και του Κυραμιδίου και της Περνιάδας και όπου άλλο υπάρχουν κόκκινα και κίτρινα σπίτια. Δεν θα καλυφθούν οι ανάγκες σε στέγαση των ατόμων που έχουν πράσινα σπίτια. Τα έξοδα για ηλεκτρισμό και νερό θα πρέπει να τα υπομισθούν οι πλημμυροπαθείς, δεν καλύπτονται από το κράτος. Όπως επίσης θα χρειάζονται ένα δεύτερο ρολόι, γιατί οι λογαριασμοί και τηλεφώνου και ρεύματος και όλα τα τρέχοντα έξοδα, οι λογαριασμοί έρχονται κανονικά, σπίτια δεν έχουμε, έμφυα όμως το πληρώνουμε. Και τους λογαριασμούς από το ρεύμα ή το τηλέφωνο. Πώς την παλεύετε τώρα, αλήθεια δηλαδή, σας παρακολουθώ τόση ώρα και φαντάζομαι ότι τα ίδια συναισθήματα προκαλούνται και σε όλους όσοι μας παρακολουθούν. Πώς την παλεύετε μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα? Δεν έχετε σπίτι, δεν έχετε δουλειά, δεν έχετε έσοδα. Έχετε οικογένεια που πρέπει να ζήσουν, παιδιά που πρέπει να πάνε σχολείο. Τη βοήθεια που περιμένετε ακόμη δεν την έχετε λάβει. Αιτήσεις σας ζητούν να κάνετε, κλιμάκια να περιμένετε, οι κίσκοι να φτάσουν, να συνδέσετε ρεύματα. Είναι απερίγραπτο, κυρία Μπαλάφα, είναι απερίγραπτο. Και σήμερα, στείνοντας με θράσος, πραγματικά θράσος, το χριστουγεννιάτικο κλίμα στην πλατεία, για να χαρούν τα παιδιά μας, γιατί μέσα σε όλο αυτό το λαμπάκι θα χρυσώσει το χάπι και θα τα κάνει να νιώσουν καλύτερα. Δεν θα νιώσει καλύτερα το παιδί αν γυρίσει στο κρεβάτι του. Που, μαμά, πότε θα γυρίσουμε σπίτι, πού είναι το κρεβάτι μου, πού είναι τα παιχνίδια μου, πού είναι το σχολείο μου, πού είναι η καθημερινότητά μου. Θα χαρεί
με τα λαμπάκια από το χριστουγεννιάτικο κλίμα. Αλλά οι προτεραιότητες είναι αυτές. Είναι οι φιέστες, οι γιορτές και όχι ουσιαστικά ουσιαστική στήριξη στους πολίτες που αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Επίσης, σαν Επιτροπή έχουμε κάνει και μία... έχουμε πάρει μία πρωτοβουλία, έχουμε στήσει μία συλλογική κουζίνα. Κάθε μέρα μοιράζουμε 450 μερίδες φαγητό στους δημότες της Φαρκαδόνας, αλλά και στο Βλοχό, γιατί αυτή τη στιγμή και στο Βλοχό, στο γειτονικό Βλοχό, μένουν μέσα στην εκκλησία περίπου 10-15 άτομα, στο κρύο έξω, και προσπαθούμε και εκεί πέρα, αν μπορούμε, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν κάτι σας έλεγαν ότι μπορεί να γίνει αύριο από αυτά που ζητάτε, γιατί τα μέτωπα που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι ανοιχτά, είναι πολλά και είναι ανοιχτά. Αν κάτι σας έλεγαν ότι αύριο μπορεί να γίνει αυτό, τι ήταν εκείνο που πρώτο θα ζητούσατε? Να μπει μία μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία με κρατική ευθύνη να φτιάξει τα σπίτια μας. Δεν θέλουμε ούτε μια ζωή στο κοντέινερ. Θέλουμε τα σπίτια μας πίσω, τη ζωή μας πίσω, τα χωριά μας πίσω. Δεν θέλουμε ένα καινούργιο οικισμό οπουδήποτε. Θέλουμε τα χωριά μας και τα σπίτια μας να αποκατασταθούν με κρατική ευθύνη. Άρα λέτε να μην λαμβάνει ή να λάμβανε ο καθένας έως 6-600 για να επισκευάσει το σπίτι του. Να μας φτιάξει σπίτι. Να αναλάμβανε το σχέδιο όλο αυτό της επιδιόρθωσης των σπιτιών μία εταιρεία. Και τα χρήματα να πηγαίνουν... Ναι, το κράτος. Με κρατική ευθύνη. Με κρατική ευθύνη, γιατί απλά και αυτοί που έχουν πάρει τα 6-600 δεν έχει μπει σχεδόν κανένας, δεν έχει επιστρέψει σχεδόν κανένας στο σπίτι. Δεν γίνεται να επιστρέψουν. Όπως και το ίδιο το κράτος, δηλαδή ο Δήμος, ο ίδιος ο Δήμος δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει κάποια από την υπηρεσία του από αυτές που έχουν πλημμυρίσει. Πώς ζητάει από εμάς, δηλαδή μέσα στις 3 μήνες, να μπούμε σε ένα τέτοιο σπίτι από τη στιγμή που και ο ίδιος αδυνατεί κάτι τέτοιο να το φέρει εις πέρας. Κυρία Μπαλάφα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Δεν ξέρω τι άλλο και να σας πω. Και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για το βήμα που μας δίνετε. Και ελπίδα όλων να σταματήσουμε πολύ σύντομα να συζητάμε αυτά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζετε πραγματικά. Εγώ θα ευχηθώ να μην ξαναγίνει και να φροντίσουμε, γιατί το πρώτο μέλημα για όλα αυτά που συζητάμε είναι να κλείσουν τα αναχώματα και να προστατευτούμε να υπάρχει μια σχετική ασφάλεια. Γιατί βλέπουμε βροχή και ξυπνάνε εφιάλτες. Μάλιστα. Αυτό. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα συνεχίζοντας εμείς με το ίδιο θέμα, συνεχίζοντας με τα όσα έχουν αφήσει πίσω τους οι πλημμύρες στην Θεσσαλία, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ευγενία Σαμαρά, είναι η πρόεδρος των ασφαλιστών στη Λάρισα, γιατί χθες είχαμε να ανακοινώνεται την έκθεση των ασφαλιστικών εταιριών για το ποιες είναι τελικά οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες Θεσσαλία. Κυρία Σαμαρά, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Μας δώσατε μέσω αυτής της έκθεσης όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που συγκεντρώσατε τα στοιχεία. Μια εικόνα για το ποιο είναι το αποτύπωμα των πλημμυρών στην Θεσσαλία. Τι έχει δηλαδή συμβεί ανανομό. Τι διαπιστώσατε? Ακούστε, η έρευνα που έγινε από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος προσπαθεί να καταγράψει το μέγεθος της πρωτοφανούς καταστροφής. Ναι. Αυτή αγγίζει σε επίπεδα αποζημίωσης τα 372 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Για ένα ποσοστό ασφαλισμένου κινδύνου της τάξης του 10-12%. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της ζημίας. Όταν... Δηλαδή, κυρία Σαμαρά, για να το καταλάβω, εγώ δεν το κατάλαβα, για να είμαι ειλικρινής. Αυτά τα 370 εκατομμύρια ευρώ λέτε ότι αφορούν στο 10% όσων έχουν υποστεί ζημιές? Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Το από το σύνολο των ζημιών μόνο το 10-12% ήταν ασφαλισμένο και το ποσό που κλήθηκαν να καταβάλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες όλες μαζί αγγίζει τα 372 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του υπόλοιπου
88%. Μάλιστα. Άρα εδώ μιλάμε για στοιχεία που εξάγονται, για συμπεράσματα μάλλον που εξάγονται, έτσι, από τα στοιχεία που έχουν οι ασφαλιστικές, δηλαδή τι έχουν κληθεί να καλύψουν σε ζημιές. Έτσι ακριβώς. Αυτό είτε αφορά και σε κατοικίες, σε επιχειρήσεις, σε αυτοκίνητα, στα πάντα. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Κάνοντας λοιπόν, έχοντας την εικόνα ανανομό στη Θεσσαλία, τι διαπιστώνουμε, ότι αυτό που παρακολουθούμε όλοι, ότι οι μεγαλύτερες ζημίες έχουν προκληθεί στη Μαγνησία? Οι μεγαλύτερες ζημίες είναι Μαγνησία, είναι Καρδίτσα, κατόπιν ακολουθούν οι νόμοι Λάρισσας και Τρικάλου. Μάλιστα. Αυτά τα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες, πώς μπορούν να βοηθήσουν στο εξής? Έχετε καταγράψει εσείς τώρα τι έχει συμβεί, από εκεί και πέρα τι γίνεται? Καλύπτονται από τις ασφαλιστικές? Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος αδυνατεί να καλύψει ένα τέτοιο εύρος ζημίας από φυσικές καταστροφές. Mm-hmm. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μέσα από τους συνεργάτες έχουν κάνει αυτή την καταγραφή. Αυτό όμως το στοιχείο δεν λέει κάτι. Mm-hmm. Αν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι λίγο τη φιλοσοφία μας, mm-hmm, και λίγο την ασφαλιστική μας συνείδηση, θα έλεγα, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Κάνουμε έναν αγώνα ζωής ο καθένας μας μέσα από αυτά που βιώνει στην πορεία του, και τελικά για ένα τόσο σημαντικό κομμάτι που είναι η ασφάλιση της ίδιας της περιουσίας μας και της ζωής μας, είναι αλήθεια ότι γινόμαστε έτσι λίγο πιο, δεν θα έλεγα προσεκτικοί, θα έλεγα λίγο συγκρατημένοι, έτσι ακριβώς. Ναι. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να αλλάξει αύριο το πρωί. Ναι. Ούτε εσείς να το αλλάξετε μέσα από την εκπομπή σας, ούτε εγώ μέσα από το επάγγελμά, έτσι. Ναι, θεωρούμε μάλλον ότι από τα γεγονότα τα τελευταία, σαν αρχίζουμε να το σκεφτόμαστε καλύτερα. Έχετε έτσι, δίκιο. Είναι. Όπως το λέτε. Έτσι. Είναι όπως το λέτε. Με μια μικρή διαφορά που θα μου επιτρέψετε να την εντοπίσω. Είμαστε ένας λαός που ξεχνάει εύκολα. Μόλις περάσουν κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες, κάποιοι μήνες, λέμε, όχι βρε αδελφέ μου, σε μένα θα συμβεί. Θα ξανασυμβεί. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου τώρα και εμένα να πω το εξής, κυρία Σαμαρά, ότι υπάρχουν ακόμη συνάνθρωποι μας, υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν περάσει κανένα από τα προβλήματα της πλημμύρας. Είχε το απόλυτο εδώ, δίκιο. Εδώ ακούγαμε την κυρία Μπαλάφα στη Φαρκαδόνα, πόσες οικογένειες. 170 οικογένειες, άκουσα πριν από το ρεπορτάζ σας. Έτσι, περιμένουν να λάβουν ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν να αντιμετωπίσουν. Όλα αυτά τα προβλήματα παραμένουν ακόμη εδώ μπροστά μας, τρεις μήνες μετά. Δεν μας αφήνουν να τα ξεχάσουμε. Και διαπιστώνουμε όλοι τι τραβάει. Μια οικογένεια, μια επιχείρηση, ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος. Περιμένει. Θέλω να πω ότι όλο αυτό μας έβαλε πάλι σε αυτή τη διαδικασία να κατανοήσουμε τι είναι η ασφάλεια, η ασφάλιση για όλους. Έτσι, γιατί πρέπει να προνοούμε και λίγο, Ακριβώς. Πρέπει να προνοούμε λίγο. Δηλαδή, το κόστος μιας ασφάλισης ενός σπιτιού είναι ασήμαντο. Ασήμαντο κυριολεκτικά και το εννοώ, και είναι πολύ εύκολο να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να το επαληθεύσετε αυτό που σας λέω. Είναι ασήμαντο μπροστά στο κόστος αποκατάστασης, mm, όταν επέλθει το ζημιογόνο γεγονό. Ασήμαντο. Ναι. Τώρα είναι η έξοδος μιας ταβέρνας σε ένα χρόνο. Ναι. Αυτό το ποσό είναι αντιστοιχεί σε όλο το χρόνο. Έτσι. Μια νυχτερινή, μια βραδινή έξοδο σε ταβέρνα, όπως είπατε. Έτσι. Τα ερωτήματα τώρα που μπαίνουν είναι αν μετά από τα γεγονότα, μετά από τις πλημμύρες, τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα, αν τώρα, σήμερα, με την ίδια ευκολία μπορούν να ασφαλιστούν για πλημμύρα επιχειρήσεις και κατοικίες στη Θεσσαλία. Μπορούν να ασφαλιστούν,
εφόσον έχουν αποκατασταθεί οι ζημίες, έτσι, και έχουν μπει κάποιοι όροι από τις ασφαλιστικές εταιρείες που θέλουν να προλάβουν ζημιογόνα γεγονότα με τις καλύτερες καλύψεις. Μάλιστα. Βεβαίως και μπορεί να ασφαλιστεί κάθε επιχείρηση, κάθε σπίτι, κάθε αυτοκίνητο. Όσοι τώρα ήταν ασφαλισμένοι και έχουν πάθει αυτές τις ζημιές, για αυτό το μεγάλο ποσό τώρα που μας μιλήσατε εσείς και που έχει προκύψει μέσα από την δική σας έρευνα, ποια είναι η διαδικασία? Έχουν λάβει τα χρήματα της αποζημίωσης? Ακούστε με, για να είμαστε ακριβείς. Πάρα πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, ήδη με την εκδήλωση του γεγονότος και πριν ακόμα ολοκληρωθεί η ολική καταγραφή του προβλήματος, προχώρησαν σε αποζημιώσεις της τάξης του 50% της εκτιμόμενης ζημίας άμεσα και το υπόλοιπο ποσοστό με το που θα τελειώσει η καταγραφή της ζημίας. Αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, βοηθητικότατο, για τους συνανθρώπους μας εκείνους που δοκιμάστηκαν. Βέβαια. Έτσι. Γιατί καλή η κρατική επιδότηση των 6.600 ευρώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα. Και όσοι είχαν λοιπόν προνοήσει και είχαν ασφαλιστεί, παίρνοντας το 50% της ζημίας αρχικά και μέσα σε πολύ εύλογο χρόνο, μιλάμε για μέρες, όχι μήνες, με την ολοκλήρωση και το υπόλοιπο, μπορούν να ξεκινήσουν, να ξαναζούν όσο καλύτερα γίνεται, πληγωμένοι βεβαίως από το γεγονός, έτσι, γιατί δεν ήταν εύκολη η διαχείριση της κατάστασης και το γνωρίζει ο καθένας μας. Μάλιστα. Επομένως, αυτός ήταν ο λόγος που είδαμε να δημοσιοποιούνται και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Να αντιληφθούμε λοιπόν όλοι τι συμβαίνει σε όσους έχουν προνοήσει και έχουν κάνει την ασφάλισή τους, τι συμβαίνει σε όσους το αφήνουν σαν δεύτερη μοίρα, αλλά να που χρειάζεται και πολλές φορές χρειάζεται με μεγαλύτερη ένταση, και ποια είναι η διαφορά του να είναι κάποιος ασφαλισμένος και να περιμένει μόνο από το κράτος σε τέτοια εκτεταμένη καταστροφή. Θα σας πω μόνο το εξής. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είχαμε στη Θεσσαλονίκη την 5η Εθνική Συνδιάσκεψη, όπου συζητήθηκαν τα ακραία φαινόμενα που συμβαίνουν. Συζητήθηκε η Θεσσαλία, οι καταστροφές. Συζητήθηκαν πάρα πολλά πράγματα και έγιναν και προτάσεις, ειδικά από τα εκλεγμένα μέλη του συλλόγου μας από το Επιμελητήριο Λάρισα, με πολύ μεγάλη ευθύνη ζητήσαμε και θα το ζητήσουμε και πιο επίσημα, πέρα από την Εθνική Συνδιάσκεψη, να μπούμε σε μια διαφορετική λογική προσέγγιση της ασφάλισης. Ζητήσαμε με σκεπτικό να υπάρξει επιδοτούμενη ασφάλιση. Πώς επιδοτείς κάτι διαφορετικό? Μάλιστα. Και εφόσον το κράτος δεν μπορεί να τα καλύψει όλα, μάλιστα, ας δώσει μια επιδότηση στο κόστος της ασφάλισης, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να αποκτούμε ασφαλιστική νοοτροπία και να έχουμε κίνητρο. Για να κατεβάσετε, λέτε, τις τιμές και να είναι πιο ελκυστικές αυτό. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Έτσι. Σωστό. Καλή η πρότασή σας. Να δούμε και τις απαντήσεις που θα υπάρξουν. Η πρόταση συγκεκριμένη κατέβηκε από εκλεγμένο μέλος του επιμελητηρίου, του συλλόγου μας, το επιμελητήριο Λάρισα, από την κυρία Τζίκα Καλλιόπη. Και θέλω να πιστεύω ότι άγγιξε και θα εισακουστεί. Μάλιστα. Θα περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση που ήσασταν εδώ σήμερα και μας ενημερώσατε, κυρία Σαμαρά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά να συναντήσουμε την Ιωάννα Μπουροπούλου, αλλά τώρα εκτός, έξω από το στούντιο. Πάμε να τη συναντήσουμε στο χώρο, λέγαμε και νωρίτερα, όπου σήμερα
Σε λίγες ώρες θα γίνει η τελετή για την φωταγώγηση της πόλης του Βόλου. Βλέπουμε την Ιωάννα Μπουροπούλου μαζί της και ο πρόεδρος του ΔΟΕΠΑΠ Διπεθέου, ο κύριος Γιώργος Βλιώρας, για να μας μιλήσει. Ιωάννα, καλό απόγευμα και πάλι και για την σημερινή τελετή φωταγώγησης, αλλά και για το πολύ πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από σήμερα. Καλησπέρα, Βάσο, και πάλι. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην παραλία του Βόλου, εδώ που σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει η μεγάλη τελετή φωταγώγησης του Δήμου Βόλου, που θα σημάνει και επίσημα την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Όπως βλέπετε, έχουν αρχίσει και στείνουν, όχι μάλλον έχουν αρχίσει και στείνουν, ολοκληρώνονται οι εργασίες για το στήσιμο της σκηνής. Εδώ που σε λίγες ώρες η γνωστή τραγουδίστρια Πέγκη Ζήνα, αλλά και ο γνωστός καλλιτέχνης ο Γιώργος Κακοσέος, θα ανοίξουν το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων μαζί με το άναμα για τα περίφημα λαμπάκια του Βόλου. Έχουμε μαζί μας εδώ τον πρόεδρο του ΔΕΠΑ, τον κύριο Βλιώρα, για να μας μιλήσει για τη σημερινή ημέρα. Θα ξεκινήσουν και οι μουσικές σιγά-σιγά, αλλά και για τις επόμενες εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Κύριε Βλιώρα. Μισό λεπτό λίγο. Ξεκίνησαν και οι μουσικές, οι πρώτες πρόβες. Λοιπόν, καλησπέρα σας στους τηλεθεατές σας. Σήμερα είναι μια γιορτινή μέρα για το Βόλιο. Μετά από μια δύσκολη περίοδο που περάσαμε και το καλοκαίρι με την πυρκαγιά, αλλά και μετά το φθινόπωρο με τις πλημμύρες, η πόλη χτυπήθηκε άγρια, θα έλεγα. Υπήρχε κόσμος που έχασε περιουσίες, πόνεσε. Από σήμερα ξεκινάει, δίνουμε το σύνθημα ότι ο Βόλιος είναι ξανά στα πόδια του. Ο Βόλιος έχει αποκτήσει ξανά την κανονικότητά του, τη ζωή του. Και το πολύ σημαντικό αυτό, τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που αποτελούν χριστουγεννιάτικο προορισμό για όλη την Ελλάδα, η πόλη μας αποτελεί πλέον, είμαστε εδώ και ξεκινάμε σήμερα. Ο καιρός μας έκανε τη χάρη, τελικά, ο καιρός είναι μαζί μας, ο Θεός είναι μαζί μας. Η Δημοτική Αρχή, αν και είχαμε αυτές τις δυσκολίες, δούλεψε, είχαμε λιγότερο χρόνο από ό,τι άλλες χρονιές, δούλεψε συντονισμένα υπό την επίβλεψη του Δημάρχου και είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσουμε σήμερα. Είναι μια μεγάλη γιορτή, όπως έχουμε πει, ναι, μεν φιλοξενούμε μεγάλους καλλιτέχνες κάθε φορά, όπως και σήμερα την Πέγκη Ζήνα και τον Γιώργο Γαγουσέο, για να μαζί τους να ανάψουμε το στολισμό της πόλης, αλλά το πολύ σημαντικό είναι ότι απάνω στη σκηνή βρίσκονται 250 περίπου άτομα, τα οποία είναι το έμψυχο βολιώτικο δυναμικό του πολιτισμού. Είτε αυτό είναι χορευτές, είτε είναι μουσική με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου, με τη χοροδία του Δήμου, με πολλές ιδιωτικές σχολές χορού. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι όλη η Ελλάδα και όλοι οι θεατές από το διαδίκτυο βλέπουν το τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι πραγματικά μια υπέροχη παραγωγή, η οποία όμως ξεκινάει και τις υπόλοιπες, οι οποίες είναι πάνω από 150 τον αριθμό. Ήδη το πρόγραμμα έχει κυκλοφορήσει και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Φέτος θα έχουμε και ξεχωριστή χαρά να εγκαινιάσουμε το καινούργιο μας Δημοτικό Θέατρο Βαγγέλης Παπαθανασίου με μια σειρά πολύ σημαντικών εκδηλώσεων, οι οποίες ξεκινάνε 13 Δεκεμβρίου. Και φυσικά, όπως κάθε χρόνο, έχουμε και το θεματικό πάρκο, το οποίο φέτος άλλαξε τοποθεσία. Από την πλατεία Πανεπιστημίου ήρθε εδώ στο πανέμορφο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, που και σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις πλέον περνάει και στην ιδιοκτησία του Δήμου. Είναι το πρώτο Ινσταγραμμικό πάρκο στην Ευρώπη που γίνεται, που δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους επισκέπτες να βγουν καταπληκτικές και μοναδικές φωταγραφίες, οι οποίες ταυτόχρονα ταξιδεύουν και παντού μέσω μαζικής ενημέρωσης κτλ. Και προβάλλουν και την πόλη μας. Ευελπιστούμε και αυτό ότι θα έχουμε, όπως κάθε χρόνο, την επισκεψιμότητα που είχαμε και τα προηγούμενα και ακόμη μεγαλύτερη. Εγώ θέλω να πω, να καλέσω τον κόσμο σήμερα, μια και ο καιρός, η θερμοκρασία είναι καλή, έχει λίγο αέρα, αλλά είναι μια χαρά, δεν πρόκειται να βρέξει, να κατέβει στην παραλία, να γιορτάσουμε όλοι μαζί, γιατί νομίζω το έχουμε ανάγκη. Η Δημοτική Αρχή έκανε τα πάντα ώστε ο Βόλιος να μην δείχνει αυτή τη στιγμή κανένα σημάδι από τις καταστροφές, όχι κανένα, για να είμαστε σωστοί, να έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των ζημιών που έγιναν στην πόλη και η πόλη να δείχνει σχεδόν όπως ήταν πριν.
Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και σήμερα νομίζω ότι μαζί με όλους τους συμπολίτες μας πρέπει να γιορτάσουμε και να ξεκινήσουμε μια καινούργια περίοδο. Όπως είπατε και εσείς, ο Βόλος έχει καταφέρει να κυριαρχήσει τα κοινωνικά δίκτυα και το Instagramικό πάρκο είναι μια ευκαιρία να κυριαρχήσει για ακόμη μια χρονιά. Η Δημοτική Αρχή είχε ένα μεγάλο στοίχημα φέτος να καταφέρει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να στήσει και πάλι το Βόλο. Έχετε μια πρώτη εικόνα για το αν ο κόσμος πέραν των ορίων της Μαγνησίας θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις? Επειδή μιλάμε με τους ξενοδόχους και τα λοιπά, οι κρατήσεις πλέον έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν, είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και πιστεύω ότι και μετά τη σημερινή εικόνα που θα φύγει και με την προβολή πλέον που έχουμε σε και κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και τα λοιπά, που έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια και με τους επισκέπτες που έρχονται και φεύγοντας από εδώ μεταδίδουν το ότι ο Βόλος είναι όπως ήταν πριν. Είναι ο ίδιος και σε λίγο καιρό θα είναι και καλύτερος. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μέχρι να φτάσουμε στην κρίσιμη και σημαντικότερη περίοδο των Χριστουγέννων θα έχουμε πληρότητες που θα αγγίζουν το 100% και πάλι θα κερδίσουμε το στοίχημα. Παρότι δεν είχαμε, όπως είπατε και εσείς, τον απαραίτητο χρόνο, αλλά νομίζω ότι δουλέψαμε πολύ και με ζήλο και με πολύ μεγάλη και με την επίβλεψη του Δημάρχου, η οποία είναι σημαντική και ξέρουμε σε αυτά τα γεγονότα την επέμβασή του, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά στη σκηνή, όπου σε λίγες ώρες θα γίνει και το επίσημο άναμα από τα λαμπάκια. Τι να περιμένει ο κόσμος? Καταρχάς θα υπάρχουν, έχουν τοποθετηθεί ήδη μεγάλες γιγαντοοθόνες, ώστε να μπορούν κατά μήκος της παραλίας ο κόσμος να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις. Από εκεί και πέρα τι θα ακολουθήσει? Λοιπόν, καταρχάς είναι ένα, οι γιγαντοοθόνες που είπατε είναι απαραίτητες για να μπορεί, επειδή είναι πάντα πολλής ο κόσμος και καταλαβαίνετε ότι όσοι είναι πιο πίσω δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά που γίνονται στη σκηνή, να μπορούν να τα δουν όλοι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα περίπου μία ώρα και κάτι, το οποίο έχει να κάνει στο πρώτο μέρος με τραγούδια της Συμφωνικής, τα οποία τα συνοδεύουν τοπικές σχολές χορού, οι οποίες πραγματικά φέτος έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους, έχουν κάνει καταπληκτικές χορογραφίες. Και στο δεύτερο μέρος, αφού θα υποδεχτούμε τους καλλιτέχνες, την Μπέγκιζίνα και τον Γιώργο Γαγουσέο, οι ίδιοι θα πούν και αυτοί κάποια τραγούδια. Και μετά όλοι μαζί με τον Δήμαρχο θα μετρήσουμε αντίστροφα, να πατήσουμε το κουμπί, να φωτογραφηθεί η πόλη και να ξεκινήσουν και επίσημα οι εορταστικές εκδηλώσεις. Βάσο, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Να ρωτήσουμε, Ιωάννα, τον κύριο Βλιώρα, πέρα από την... ναι, ωραία, με ακούει ο κύριος Βλιώρας. Λοιπόν, πέρα από την σημερινή εντυπωσιακή, όπως όλοι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, τελετή για την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, ποιες εκδηλώσεις από αυτές που έχουν προγραμματιστεί ξεχωρίζει ο ίδιος για το επόμενο χρονικό διάστημα δηλαδή? Ναι, εδώ θέλω να τις ξεχωρίσω σε δύο μορφές. Αυτές που γίνονται μέσα στην πόλη, στους δρόμους, με μουσικές, με χοροδίες και τα λοιπά, με παραδοσιακά συγκρατήματα, και στις μεγάλες που αυτές θα λάβουν χώρα, όπως είπαμε, και θα εγκαινιάσουν το Δημοτικό Θέατρο. Η πρώτη και μεγάλη θα είναι η εκδήλωση προς τιμή του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που πραγματικά, επειδή έχω δει πρόβες και ξέρω το κόνσεπτ, εν πάση περιπτώσει, θα είναι κάτι εντυπωσιακό, το οποίο θα βγει πιστεύω και έξω από τα όρια της χώρας, όχι μόνο του νομού κτλ. Μετά την επόμενη μέρα, 14 Δεκεμβρίου, αυτό είναι 13 Δεκεμβρίου, 14 Δεκεμβρίου, έχουμε πάλι στο θέατρο την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Επίσης θα έχουμε τις μεγάλες παραστάσεις από τη Δημοτική Σχολή Χορού στο θέατρο του Μουσικού Σχολείου. Θα γίνει η έναρξη των παραστάσεων του ΔΥΠΕΘΕ με ένα έργο γραμμένο ειδικά για το Βόλιο, το Μαύρο Κύμα, το οποίο και αυτό θα έχει τρεις παραστάσεις. Επίσης θα έχουμε μια συναυλία με τον Χατζή και τον Κατσαρό, με το 19 του μηνός Δεκεμβρίου αυτό, οπότε και νομίζω αυτές είναι πολύ σημαντικές και το θέμα, και αυτές θα βγάλουμε και ένα δελτίο τύπου πώς μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί εισιτήρια, τα οποία είναι ενδεικτικά, εδώ να δηλώσω ότι είναι στην τιμή των 2 ευρώ, μόνο και μόνο το βάλαμε αυτό επειδή αν ήταν δωρεάν καταλαβαίνετε ότι θα παρεξηγιόμασταν με πολύ κόσμο, οπότε βάζουμε αυτό, θα κυκλοφορήσουν και στο διαδίκτυο, θα υπάρχει και φυσική πώληση. Και νομίζω ότι πραγματικά οι θέσεις του θεάτρου θα είναι πολύ λίγες για αυτές τις παραστάσεις.
Πάντως, κύριε Βιόρα, διαπιστώνουμε ότι παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τη 10η χρονιά, δεν ξέρω, διορθώστε με, που ο Βόλος μας μαγεύει με αυτές τις εκδηλώσεις, παρατηρούμε όλοι ότι υπάρχει ο ίδιος και ακόμη μεγαλύτερος ενθουσιασμός, δηλαδή με πολύ λαχτάρα και οι Βολιώτες αλλά και επισκέπτες της περιοχής περιμένουν και τη σημερινή εκδήλωση αλλά και όλα όσα θα ακολουθήσουν στη διάρκεια των γιορτών. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό ήταν το στοίχημα που ξεκινήσαμε το 2014, όπως πολύ σωστά είπατε, 10 χρόνια πριν. Ήταν ο στόχος να κάνουμε το Βόλιο χριστουγεννιάτικο προορισμό, αλλά κάθε χρόνο να προσθέτουμε πράγματα, γιατί και εμείς οι ίδιοι το κάνουμε με μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη όρεξη, με πρώτον και καλύτερο τον Δήμαρχο. Όπως είπα πριν τις προηγούμενες εκδηλώσεις, φυσικά είναι μια εκδήλωση στα φαναράκια που θα τραγουδήσουν οι Αλκατράς με την Αναστασία, η οποία είναι μια εκδήλωση που μαζεύει απίστευτο αριθμό κόσμου. Και εδώ θέλω να τονίσω, γιατί το έχω πει και άλλες φορές, ότι η επιτυχία όλων αυτών των εκδηλώσεων έχει να κάνει με το πόσος κόσμος τις παρακολουθεί, πόσος κόσμος συμμετέχει. Από την πρώτη χρονιά ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, οι αριθμοί έρχονται μεγάλη. Οι καλλιτέχνες έχουν έρθει, όπως ο Ορβάς, η Βανδύ, η Παπαρίζου κτλ. Οι οποίοι πραγματικά έχουν μείνει άφωνοι με τη συμμετοχή του κόσμου κτλ. Και αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη και τη χαρά να προχωρούμε κάθε χρόνο. Και επειδή ο κόσμος μας κανάδωσε τη συγκατάθεση να είμαστε στα κοινά της πόλης για τα επόμενα 5 χρόνια, η υπόσχεσή μας είναι ότι κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι. Πάντως να πούμε ότι ήδη έχει αρχίσει και μαζεύεται έστω και δειλά-δειλά κόσμος, στέκεται στα κάγκελα, έστω και για τις πρώτες πρόβες online. Βρίσκονται και στην πόλη του Βόλου και οι δύο καλλιτέχνες οι οποίοι θα ανοίξουν τις εορταστικές εκδηλώσεις. Μάλιστα. Ιωάννα, σε ευχαριστώ και σένα πάρα πολύ. Πήραμε νομίζω μια πολύ μεγάλη γεύση για όλα όσα σε λίγες ώρες έρχονται στην παραλία του Βόλου, εκεί που ετοιμάζονται τα πάντα. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για αυτή την κεντρική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Βλιώρα που ήταν εδώ και μας ενημέρωσε σχετικά. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έχει μαζί της αυτή την ώρα την Πέγκη Ζήνα, την γνωστή και εντυπωσιακή ερμηνεύτρια που θα βρίσκεται σε λίγες ώρες πάνω στη σκηνή της εκδήλωσης. Ιωάννα. Καλησπέρα, Βάσο. Επιφυλάσαμε μια μικρή έκπληξη για τους τηλεθεατές, καθώς λίγο μετά το κλείσιμο της εκπομπής καταφέραμε να βρούμε και την κυρία Πέγκη Ζήνα. Και να που επιστρέψαμε. Δεν θα το αφήναμε. Να που επιστρέψαμε. Ακριβώς. Ναι. Και έχουμε μαζί μας τώρα την κυρία Ζήνα, η οποία θα είναι μία εκ των πρωταγωνιστών της σημερινής μεγάλης τελετής φωταγώγησης για το Δήμο Βόλου για το 2023. Μια δύσκολη χρονιά για το Δήμο Βόλου μετά τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Και έρχεστε εσείς σήμερα να αλλάξετε όλο αυτό το κλίμα. Καταρχάς, πώς αισθάνεστε? Αισθάνομαι ευλογημένη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να δείξω αγάπη και να δώσω χαρά σήμερα στους πολίτες του Βόλου. Καλέστηκα από τον Δήμαρχο και νιώθω ευλογημένη γι' αυτό, γιατί απόψε όχι μόνο οι Βολιώτες αλλά και όλοι όσοι έρθουν από γύρω γύρω θα μοιραστούμε μαζί στιγμές συγκίνησης και θα προσπαθήσουμε λίγο με αυτές τις στιγμές χαράς να ξεχάσουν λίγο οι άνθρωποι όσα υπέφεραν αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά. Είναι όμορφο να μας δίνεται η ευκαιρία να δίνουμε την αγάπη μας, γιατί είναι αυτές οι στιγμές για τις οποίες αισθανόμαστε και εμείς οι καλλιτέχνες τυχεροί και ευλογημένοι. Γιατί για μένα αυτές είναι σημαντικές στιγμές. Να μπορείς να δίνεις χαρά στον κόσμο που έχει ταλαιπωρηθεί. Θα ανάψετε βέβαια και τα λαμπάκια σε μια πόλη που, όπως θα έχετε δει, υποθέτω και τα προηγούμενα χρόνια, είναι μαγευτική. Και πόσο μάλλον και σήμερα είναι, που. Νομίζω η 10η χρονιά φέτος που γίνεται αυτό. Είναι σημαδιακό. Ακριβώς η 10η χρονιά και σε μια πόλη που, όπως βλέπετε, και ο καιρός σήμερα μας τα έκανε καλά, έχει μεν τον αέρα, αλλά είναι πολύ θετικό. Τι περιμένετε από τον κόσμο σήμερα που θα ανέβετε σε αυτή τη σκηνή και θα τραγουδήσετε? Να λάβει την αγάπη με την οποία έχουμε έρθει. Πρέπει να πω ότι μαζί μου είναι το αγαπημένο μου πλάσμα, ο Γιώργος Κακοσέως. Έχουμε έρθει λοιπόν και οι δύο με μια πρόθεση πάρα πολύ μεγάλης αγάπης και μόνο για να δώσουμε χαρά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύω λοιπόν να ανταλλάξουμε αισθήματα αγάπης και χαράς. Αυτό. Μια πανέμορφη πόλη, είναι πανέμορφη πόλη.
Βάσο, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Υπάρχει κάτι που την έχει εντυπωσιάσει σε αυτές τις ώρες, δεν ξέρουμε πόσο βρίσκεται εδώ, από χθες, σήμερα, από αυτή την εικόνα που έχει αυτή την φορά κατά την επίσκεψή της στο Βόλο και τη Μαγνησία, κάτι που το είδε και την εντυπωσίασε. Υπάρχει κάτι που σας έχει εντυπωσιάσει από αυτή την επίσκεψή σας στη Μαγνησία αυτή τη φορά, κάτι που να το είδατε και να είπατε εξ αρχής ότι ναι, αυτός είναι ο Βόλος? Χαρούμενη θα πω ότι περίμενα να δω μια πόλη μπαίνοντας στην πόλη του Βόλου πιο παρατημένη λόγω των γεγονότων που συνέβησαν, και είδα ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να επανέλθει κανονικότητα στους ανθρώπους, και το λέω με πολύ μεγάλη ευτυχία αυτό. Όπως είδατε, και οι κεντρικοί δρόμοι και οι υπόλοιποι δρόμοι είναι καθαροί και έτοιμοι να υποδεχτούν τα Χριστούγεννα. Είναι πεντακάθαροι και νομίζω ότι σήμερα ενεργειακά, με τις πρώτες νότες και μελωδίες που θα φωταγωγηθεί όλη αυτή η ομορφιά, νομίζω ότι θα ξεχαστούν όλα αυτά. Θα γίνει πιο όμορφη και από την πόλη του Βόλου. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα σας κρατήσουμε άλλο, γιατί θα ανέβετε και για την πρόβαση. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστούμε και πάλι, Ιωάννα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι 7 η ώρα μέσα από τη συχνότητα του Άστρα θα μπορεί να παρακολουθήσει σε ζωντανή μετάδοση όλες τις εξελίξεις από τη μεγάλη εκδήλωση του Δήμου Βόλου. Σε ευχαριστώ και πάλι, Ιωάννα. Ευχαριστούμε και την Πέγκη Ζήνα που ήταν εδώ μαζί μας για αυτές τις πρώτες δηλώσεις, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη εκδήλωση στο Βόλο. Για άλλη μια φορά εδώ, κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλό απόγευμα και πάλι.